θέμα που έχει απασχολήσει διαχρονικά την κοινωνία και όχι μόνο, την αυτοδιοίκηση και την πολιτική ηγεσία. Και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μοιάζει να είναι μια απόφαση κόλαφος ουσιαστικά για τις ενέργειες που έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον πρώην Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον κύριο Τάσο Αποστολόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αποστολόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Υπάρχουν πλέον οι απορριπτικές αποφάσεις, θεωρημένες μάλιστα και με συγκεκριμένο σκεπτικό και πλαίσιο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη και αυτή η κατεύθυνση? Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό είναι μία απόφαση κόλαφος για τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκα, και για τους συνεργάτες του και για τις αποφάσεις οι οποίες πάθηκαν εκείνη την περίοδο. Δυστυχώς θα μπορούσε σήμερα να είναι ένα εργαλείο το Κουπουσού που θα δημιουργεί ανάπτυξη, που θα προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά. Δυστυχώς η προσφυγή φέρνει τα πράγματα πολύ πίσω, διότι το ΣΤΕ μπήκε επί της ουσίας και έτσι έχει δημιουργήσει τετελεσμένα για πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Σας λέω, να σας θυμίσω μάλλον, ότι φορέας υλοποίησης του έργου αυτού ήταν ο ίδιος ο Δήμος. Ο ίδιος ο Δήμος και ο Δήμαρχος, ο κύριος Νίκας, είχαν την ευθύνη. Ήταν υπεύθυνοι για τον κοινωνικό διάλογο που έπρεπε να αναπτυχθεί. Ήταν υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, για τη μελέτη, για τις πολιτικές που χρειαζόντουσαν για την επέκταση της πόλης. Δηλαδή είχαν όλη δικιά τους την ευθύνη. Δεν ήταν έργο κανενός αλλού παρά του ίδιου του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Για να το σημειώσουμε έτσι, δεν ενεπλάκει κανένας εξωγενής παράγοντας με αυτή τη λογική όσον αφορά την κατεύθυνση του σχεδίου. Να φέρει το συγκεκριμένο Κουπουσού στην περιφέρεια για υπογραφή. Εγώ όταν πήγα στην περιφέρεια το βρήκα επάνω στο γραφείο μου για υπογραφή. Ο δε κύριος Νίκας τότε ερχόταν και μου έλεγε: «Γενικέ, κάτι πρέπει να κάνεις, δυστυχώς ξέφυγαν τα πράγματα, υπάρχει πλάνη περί των πραγμάτων». Θυμάμαι την έκφρασή του: «Πλάνη περί των πραγμάτων». Υπάρχει και μια ολόκληρη αλληλογραφία ανάμεσα σε μένα και στον κύριο Νίκα πριν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και του είχα πει, όταν επαναστάτησαν και δικαιολογημένα οι κάτοικοι, όταν έμαθαν τι είχε συμβεί, να ανακαλέσει τις προηγούμενες αποφάσεις, να ζητήσει μια καινούργια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, που να ζητάει πίσω το Γενικό Πολεοδομικό και να πληρώσει βέβαια ο Δήμος το κόστος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έκανε τίποτα από αυτά. Αντίθετα, όταν δημοσιεύτηκε το Γενικό Πολεοδομικό και εφόσον εγώ είχα προβεί στις βελτιώσεις τις οποίες μπορούσα και μου έδινε το δικαίωμα σε κάποια σημεία ο νόμος, προσφεύγει λοιπόν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο βασικές θέσεις. Η πρώτη ήταν ότι δεν είχε στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Κουπουσού. Εδώ, την περίοδο εκείνη, τα έργα τα συγχρηματοδοτούμενα απαλλάσσονται από στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών εκτιμήσεων. Και έρχεται το ΣΤΕ και του λέει: «Μα είναι δυνατόν να έχεις εσύ την ευθύνη να υλοποιήσεις το Γενικό Πολεοδομικό και εκ των υστέρων να εγείρεις θέματα?» Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και το απέρριψε. Το δεύτερο, το οποίο το θεωρώ πολύ ανέτοιμο, και το λέω έτσι δημόσια για να το μάθουν οι Καλαματιανοί, είναι ότι προσέφυγε στο ΣΤΕ λέγοντας ότι εγώ βελτίωσα, παρενέβη και βελτίωσα υπέρ των κατοίκων το Γενικό Πολεοδομικό. Δηλαδή αυτό που ζητούσε αυτός να κάνουμε, που δεν το είχε κάνει και το έκανα εγώ μέσα στα μικρά περιθώρια που μου έδινε ο νόμος, προσέφυγε λέγοντας ότι κακώς βοήθησα τους πολίτες. Κακώς έκανα παρεμβάσεις που πραγματικά ανακούφιζαν, διότι αυτό που είχε φέρει ήταν απαράδεκτο. Το αποτέλεσμα ήταν να βγει το ΣΤΕ, να με δικαιώσει απόλυτα, να πει ότι σωστά ο Γενικός Γραμματέας έκανε τις παρεμβάσεις αυτές και ότι αυτές οι παρεμβάσεις ήταν μέσα στα πλαίσια που του δίνει ο νόμος. Κύριε Αποστολόπουλε, επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχουν περάσει 6 χρόνια. Σε αυτό θα ήθελα λίγο να σταθώ, επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία γύρω από την διοίκηση και διαχείριση των πραγμάτων. 6 χρόνια πέρασαν. Αυτό, αν χάθηκε χρόνος και αν χάθηκε καταλυτικός χρόνος για την ανάπτυξη της περιοχής. Χάθηκε χρόνος. Χάθηκαν και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης για την πόλη της Καλαμάτας. Ο νόμος τι προέβλεπε? Ότι μπορούσαμε να κάνουμε οποιαδήποτε βελτίωση θέλαμε μέσα στην πενταετία. Τελειώνοντας η πενταετία. Άρα, μέσα στην πενταετία ο Δήμος θα μπορούσε να διορθώσει τα δικά του λάθη.
και να είναι σήμερα αυτά τα πράγματα να έχουν αρθεί και να υπάρχει ένα άλλο γενικό πολεοδομικό. Δεν το έκανε. Προσέφυγε στο ΣΤΕ, το ΣΤΕ μπήκε επί της ουσίας, του πέταξε έξω το λιμάνι που το ήθελε τόσο ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του, το έβγαλε έξω τελείως, ότι δεν το πρέπει και δεν είναι θέμα δικό του για να βάνει ένα τέτοιο ζήτημα στο γενικό πολεοδομικό, και μπαίνει επί της ουσίας και για θέματα της Βέργας και για θέματα, να μην τις λέω, τις περιοχές όλες. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα. Είναι δύσκολο, ως ακατόρθωτο κατά τη γνώμη μου, να προχωρήσει σε βελτιώσεις. Παρ' όλα αυτά, το Γενικό Πολεοδομικό έδωσε τη δυνατότητα με την υπογραφή που έβαλα να επεκταθεί η πόλη κατά 6.000 στρέμματα. Μάλιστα. Θέλω έτσι και πάλι να σας πω, γιατί αυτή την περίοδο ο λαλίστατος κύριος Νίκας έχει εξαφανιστεί. Εγώ του ζήτησα να ζητήσει ένα συγγνώμη από τον λαό της Καλαμάτας και από μένα προσωπικά για τη συμπεριφορά του, αυτή την απαράδεκτη απέναντι στο πρόσωπό μου. Δεν το έκανε. Τον προκαλώ και τώρα. Έχει στο σιρτάρι του δύο μελέτες για την Βέργα. Να τις δώσει στη δημοσιότητα. Να τις δώσει στη δημοσιότητα. Για να μάθουν οι πολίτες τι λένε αυτές οι μελέτες του ΙΓΜΕ που η Δημοτική Αρχή τους είχε ζητήσει. Για να μάθουν όλη την αλήθεια. Βέβαια, όλοι έχουν καταλάβει τι έγινε. Όλοι γνωρίζουν ότι ο λαϊκισμός που ακολουθήθηκε οδήγησε τα πράγματα στα διέξοδα. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά σημαντικές πάντως οι εξελίξεις και δεν πρέπει να προσεγγιστεί με την ίδια ελαφρότητα, να πω εγώ, ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της Καλαμάτας και την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων που έρχονται. Γιατί μην ξεχνάμε, έρχεται και ο περιμετρικός, έρχονται και νέα δεδομένα για την πόλη της Καλαμάτας και αυτό το σκηνικό δεν μπορεί να μπαίνει με τίποτα πάνω σε ψηφοθυρικά ζητήματα ή σε άλλες πρακτικές ή σε λάθη, τέλος πάντων. Θα μπορούσε, όπως είπατε και εσείς, να προσεγγιστεί διαφορετικά. Θα συμφωνήσω, διότι δεν θα έπρεπε στο Γενικό Πολεοδομικό να δούμε ιδιοκτησίες, αλλά να δούμε περιοχές. Mm-hmm. Και εγώ αυτό προσπάθησα να διαφυλάξω. Και με μία τροποποίηση ενδεχόμενα, όπως είπατε και εσείς, θα είχε σωθεί πολύτιμος χρόνος. Δεν θα είχε χαθεί, έτσι όπως έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, και έχουν χαθεί και δεδομένα αναπτυξιακά. Κύριε Αποστολόπουλε, να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβαση. Σίγουρα το επόμενο διάστημα θα πούμε και πολλά περισσότερα.